αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα και πάμε σε ένα τρελοκομείο. Τώρα βέβαια μ' ακούει. Για δώσε λίγο, μ' ακούει. Μ' ακούς? Καλησπέρα. Γιατί γελάς? Θα πάμε λοιπόν σε ένα τρελοκομείο. Το οποίο τρελοκομείο, ρε παιδί μου, εντάξει, το ξέρουμε χρόνια τώρα, είναι τρελοκομείο, είναι για δέσιμο, δεν πάει πιο κάτω. Και ξέρουμε και το πόσο πολύ αγαπάει τον Ηρακλή, αυτό το ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέραμε και μάθαμε από πέρυσι και φέτος πιο πολύ, στην εκπομπή που κάνει στο Web TV του Αντένα, είναι ότι ό,τι και να τη ζητήσεις, αυτή θα το κάνει. Για παράδειγμα, στέλνει ένας και λέει, θέλω να βάψεις τα μαλλιά σου μπλε και να... Κάνεις, ξέρω εγώ, τι είναι να κάνεις. Και βάφει αυτή τα μαλλιά της μπλε το τρελοκομείο, πηγαίνει εκεί στους δρόμους, ανεβαίνει ένα σανσέρ, κατεβαίνει σκαλιά, φωνάζει ήρα ο μπλε, ζαλίζομαι και το ένα και το άλλο, φέρτε μου ένα αργυλέ, φωνάζε και τέτοια πράγματα. Τι θα γίνει με την πάρτι σου, ρε, η Άννα Μαρία Βέλη, θα μας πεις? Όταν μου στέλνουν αποστολή στην οποία μου ζητάνε να βάψω μπλε τα μαλλιά μου, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο το να το εκμεταλλευτώ και να αναφερθώ στην Ηρακλάρα. Καταρχήν. Είδες εσύ μπλε μαλλί, λες τώρα εδώ είμαστε. Θα βάλουμε και το μπουζάκι μας κανονικά. Τι κάνεις, καλησπέρα. Είμαι καλά, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε για ένα επεισόδιο το οποίο ήταν το τελευταίο στην εκπομπή που έχεις το... Όχι, ήταν το πρώτο. Χρονικά. Χρονικά ήταν το τελευταίο. Ναι. Και το πρώτο, ναι, για φέτος. Το πρώτο της φετινής σεζόν. Καλά μπήκε, καλά ξεκίνησε. Έτσι πιστεύω και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν, μιας και μου δίνεις το πάτημα όλο τον κόσμο του Ηρακλή που με έχει γεμίσει στα μηνύματα. Με τέτοια που κάνεις, λογικό είναι εσύ, Άννα Μαρία, αλλά είναι λογικό. Και ευχαριστώ πολύ. Πες μας λίγο όλο αυτό, πώς το όρισες έτσι, το να περπατάς μέσα στους δρόμους, στα εμπορικά κέντρα, εκεί που ακριβώς ήσουν δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων, με την μπλε σου την κόμη. Είχε εξαιρετικό γούστο, ήταν πάρα πολύ ωραία, διότι με κοιτούσαν όλοι, πραγματικά σαν είμαι τρελή. Και το αστείο ήταν ότι έτυχε να είναι σε εκείνο το μέρος ο ξάδερφός μου, ο οποίος είναι και αυτός τρελός Ηρακλής, και βλέπει μια τρελή με μπλε μαλλί και την πλούτη του Ηρακλή και δεν έχει καταλάβει ότι είμαι εγώ. Όλη τρελή και μαζί. Και έρχεται και μου λέει, συγγνώμη, είσαι Ηρακλής. Και ήταν φοβερά αστείο. Ήμασταν δύο Ηρακλήδεις λοιπόν σε εκείνο το σημείο, εκείνη την πρώτη στιγμή. Είχε πολύ πλάκα. Νομίζω και φάνηκε και στο επεισόδιο. Μας έχεις αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι μέσω της συγκεκριμένης τηλεοπτικής εκπομπής, όποτε σου δίνεται η ευκαιρία και η αφορμή, την μούρλα σου για τον Ηρακλή την κάνεις πράξη και το φωνάζεις και το βροντοφωνάζεις. Δεν ξέρω τώρα ως ένα από, να το πω, κορίτσι του Θεέ μου, ή δεν σ' αρέσει αυτός ο τίτλος, να πω συμμετέχεις στο νέο Όλα Μπιπ του Αντένα. Ναι, συμμετέχω. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει, είναι ότι είναι άλλος τίτλος. Έχεις ένα συγκεκριμένο ρόλο στην εκπομπή του. Έχω ένα πιο κωμικό ρόλο στην εκπομπή, δεν είμαι στις συνεντεύξεις. Σχολιάζω με ένα πιο καυστικό τρόπο διάφορα βιντεάκια από την επικαιρότητα. Εκεί θα δούμε κάτι από Ηρακλή ή θα περιμένουμε πολύ? Προς το παρόν δεν μου έχει δοθεί το πάτημα. Δεν έχει. Αλλά το πάτημα. Είστε σίγουροι ότι μου δοθεί και πάρω και λίγο παραπάνω τον αέρα, κάτι θα προσπαθήσω. Κοίτα, είναι ένα πολύ ωραίο πάτημα το ότι αναβλήθηκε το αυριανό παιχνίδι του Ηρακλή στην Άφισσα με το Φωκικό ημέρα Παρασκευή, γιατί τη Δευτέρα είναι 17 Νοεμβρίου. Τι καταλαβαίνεις από αυτό που σου λέω? Τίποτα. Ωραία, αυτό. Είναι η καλύτερη απάντηση που μπορείς να μου δώσεις. Επειδή τη Δευτέρα είναι 17 Νοεμβρίου και θα υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη στην Αθήνα, ο υπουργός ανέβαλε το παιχνίδι που θα γίνει Παρασκευή. Την Παρασκευή. Τρεις μέρες πριν. Δεν έχει καμία. Λογικό, δεν το βρίσκεις. Λογικό. Ναι. ο Φωκικός είναι ένας προορισμός που έχεις βρεθεί ως φύλαθος του Ηρακλή. Έχω πάει. Ελπίζω και είχε κερδίσει η ομάδα εκεί τότε με την παρουσία. Είχε κερδίσει. Γενικά σε όσους αγώνες έχω πάει, νομίζω, γιατί είναι λίγοι τα τελευταία δύο χρόνια λόγω προγράμματος, νομίζω ότι δεν έχω δει ποτέ ήττα για κάποιο λόγο. Να έρχεσαι συχνά, ρε, Άννα Μαρία. Να μας έρχεσαι. Καφτανζόγλιο, πότε ήρθες τελευταία φορά? Άστο, διότι πονάει. Πονάει, Είναι δύο χρόνια, δυόμιση, μπορεί και τρία. Είναι πολύ καιρό. Εδώ Θεσσαλονίκη έχω να ανέβω ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Μισή ώρα με το αεροπλάνο. Μισή ώρα με το αεροπλάνο και δυστυχώς 0 χρόνο για να ανέβω.
Τι να πω, ελπίζω να το καταφέρω φέτος, θέλω. Το εύχομαι. Τώρα το για εύχομαι. Την άλλη Παρασκευή, εμένα με βολεύει που αναβλήθηκε ο αγώνας. Α, σε βολεύει. Μήπως έβαλες το χεράκι σου τίποτα, όχι έτσι. Όχι, όχι, απλά επειδή αύριο δουλεύω και δεν θα μπορώ να είμαι. Εσένα άκουσε ο κύριος Ανδριανός μάλλον. Την άλλη Παρασκευή είναι πολύ πιο πιθανό να πάω. Εύχομαι να πας, εύχομαι να πας. Όπως πήγες και πριν δύο χρόνια και ο Ηρακλής πήρε το διπλό, έτσι να το ξαναπάρει. Ενημερώνεσαι, ξέρεις δηλαδή ότι η ποδοσφαιρική ομάδα έχει 4 στα 4 για παράδειγμα και είναι πρώτη. Προφανώς και ξέρω ότι έχει 4 στα 4. Να είναι καλά και ο μπαμπάς μου, ο οποίος είναι καλύτερος από οποιοδήποτε αθλητικό σάιν στην ενημέρωση. Στο δευτερόλεπτο σε ενημερώνει κατευθείαν, έτσι. Στο δευτερόλεπτο μου έρχεται ολόκληρη αναφορά. Ωραία, ωραία. Εύχομαι λοιπόν να μας φέρεις το διπλό από την Άμφισσα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά στη νέα σου σεζόν και στη δική σου εκπομπή, που ο κόσμος ζητάει ό,τι θέλει. Παίρνω έτσι και τον τίτλο. Και εσύ το κάνεις πράξη. Από εδώ και πέρα, ξέρεις, επειδή μας έχεις δώσει πολύ αέρα, ειδικά στον κόσμο του Ηρακλή, βλέπω να σε βομβαρδίζουν από εδώ και πέρα, να ξέρεις. Δηλαδή, ο ένας σου ζητάει μπλε μαλλί, τώρα δεν ξέρω τι άλλο θα σου ζητήσουν από εδώ και πέρα. Καλοδεχούμενα όλα, τα περιμένω. Όλα, έτσι. Μπράβο. Όλα. Μπράβο. Εγώ λέω κάποιος να σου ζητήσει να έρθει στο Καφτατζόγλιο, γιατί έχεις να έρθει 3 χρόνια. Μήπως και το κάνεις. Αυτό πραγματικά θέλω να το κάνω κι εγώ, αλλά δεν χρειάζεται δηλαδή να μου το ζητήσουν. Αλήθεια λέω, θέλω να έρθω. Ωραία. Αλλά θα τα καταφέρω, θα τα καταφέρω. Το ξέρω. Και θα σας ενημερώσω. Το ξέρω. Και ό,τι καλύτερο βέβαια στη νέα σου παρουσία. Που είναι κάθε πότε, μπερδεύομαι λίγο με τις ώρες, είναι και αργά. Είναι κάθε Δευτέρα, ναι. 12:15 ξεκινάει η εκπομπή, το δικό μου κομμάτι βγαίνει γύρω στη μία. Λίγο στη μία, γύρω στη μία, ωραία. Όλα μπιπ. Όλα μπιπ και ζήτα μου ό,τι θες. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο του Ηρακλή ξανά για τη στήριξή του και εσένα που με αφήνεις να το πω στον αέρα. Και εσύ που βάζεις τα μαλλιά σου μπλε και τραγουδάς Ήρα ολέ και να χαμένα να αργυλέ και τέτοια. Αλήθεια, αυτά τα συνθήματα ποιος τα άμαθε, κακό κορίτσι. Τα συνθήματα αυτά τα ξέρω από τότε που βγήκανε, τα έχω 1000 τραγουδήσει. Ναι. Το πέταλο παρακαλώ. Ναι. Οπότε τα ξέρεις απ' έξω, έτσι. Δεν έκανες καμιά πρόβα. Σου βγήκαν αυθόρμητα. Καμία πρόβα. Καμία. Δεν το σκέφτηκα καν. Δεν το σκέφτηκα καν. Μπράβο. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να μας έρθεις γρήγορα. Να είσαι καλά. 1000 χρόνια, Ηρακλήδια. 1000 χρόνια. Άννα Μαρία Βέλη, εξαιρετική